Τώρα, μια και λέγαμε και λίγο για την υπόθεση τη Νοβάρτη χθε, ο πρώην γραμματέα του Πασόκ, ο κ. Γιάννη Ραγκού, και τώρα από του περιφερόμενου στι εκδηλώσει του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ θέλουν να φτιάξουν την κυβέρνηση τη Νοβάρτη. Και θέλω από αυτού να ζητήσω ένα σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Πώς το άκουσε? Ετοιμάζεται η κυβέρνηση Νοβάρτης με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι. Κύριε Παπαδόπουλε, εμείς θα κοιτάμε την υπόθεση ως το τέλος. Θέλουμε να χυθεί άπλετο φως. Ο Ανδρέας Λοβέρδος και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής θα υperψηφίσουν την άρση ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου και δεν θα κάνουν αυτά τα οποία έχει κάνει ο κύριος Πολάκης και οι συνοδοιπόροι του κυρίου Ραγκούση, ο οποίος εκτελεί ένα συμβόλαιο σε βάρος της παράταξης που τον ανέδειξε και της χρωστάει τα πάντα ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης Πετσίτη. Και αυτό το κάνει γιατί μάλλον τον βοηθά να διαχειριστεί ψυχολογικά τη θέση που τον κατέταξαν οι προοδευτικοί πολίτες της κεντροαριστεράς το 2017. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι εξυπηρετεί, είπατε, σχέδιο ο κύριος Ραγκούσης? Βεβαίως, εκτελεί συμβόλαιο. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι προφανές. Και όσο ο καιρός περνάει, τόσο θα αποκαλύπτεται και το τι ακριβώς εξυπηρετεί. Είναι μιας χρήσης, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σε αυτή τη χρήση, όταν τελειώσει η περίοδος της, θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Ο κύριος Ραγκούσης έχει πει πολλά για τον κύριο Τσίπρα και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξηγήσει ο ίδιος. Θυμάμαι να λέει, ότι αυτοί που πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ πάνε για τα 7 χιλιάρικα. Εννοώντας τα λεφτά του μισθού του βουλευτή. Τα οποία αφορούν τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς. Έχει χαρακτηρίσει τον κύριο Τσίπρα ως τον πιο ψεύτη πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης. Τα έχει πει αυτά σε δημόσιο βήμα, όταν ήταν υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ο κόσμος παράταξε τον κατέταξε έκτο περίπου 5.000 ψήφους. Πανελλαδικά. Ότι... Ναι, πανελλαδικά. Και πιστεύω ότι αυτό προσπαθεί να διαχειριστεί. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή και εσείς, και άκουσα και τον κύριο Λοβέρδο να μιλάει για σκευωρία, η οποία προφανώς, στην οποία μετέχουν προφανώς και άνθρωποι της δικαιοσύνης. Πώς γίνεται η δικαιοσύνη να είναι καλή και να θωρώνει, να απαλλάσσει, να βάζει στην υπόθεση, στο αρχείο την υπόθεση του κύριου Βενιζέλου και να μην κάνει, και να κάνει κάτι αντίστοιχο, το αντίθετο με τον κύριο Λοβέρδο? Πώς γίνεται δηλαδή στη μία περίπτωση να είναι καλή και στην άλλη κακή? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, εμείς, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να χυθεί άπλετο φως. Αυτό το οποίο αποκαλύπτεται από χθες είναι ότι μια σειρά μαρτύρων είχαν ειδική σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει πάει και έχει μαρτυρήσει και ήταν ειδικός συνεργάτης της κυρίας Τζάκρη. Ναι, όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει μια σειρά μαρτυριών οι οποίες να είναι κατευθυνόμενες. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη ότι όπως ακριβώς η σκευωρία η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, τα τέσσερα πολιτικά πρόσωπα, τον κύριο Πικραμένου, τον κύριο Κουτουρμάνη, τον κύριο Βενιζέλου, τον κύριο Λικουρέτζο, πήγε στο αρχείο, το ίδιο πράγμα θα γίνει και για τον κύριο Λοβέρδο και τους υπόλοιπους. Αυτό το οποίο όμως θέλω να σας πω είναι ότι όλοι κρίνονται, γιατί θυμόμαστε τον κύριο Παπαγγελόπουλο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από το 1830 για την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, και 1,5 χρόνο μετά να έχουν σπηλωθεί πρόσωπα, να έχουν κατηγορηθεί άνθρωποι, να έχουν ψαχτεί λογαριασμοί όπως έπρεπε ενδεχομένως να γίνουν, να μην έχει βρεθεί τίποτα και να μην έχει βρει το θάρρος ούτε αυτός, ούτε ο κύριος Τζανακόπουλος, ούτε κανένας, να ζητήσει συγγνώμη όχι μόνο από τα πολιτικά πρόσωπα, από τις οικογένειές τους, από τα παιδιά τους τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει, από όλους αυτούς οι οποίοι λιδωρήθηκαν και σήμερα έχοντας καθαρή τη συνείδησή τους, καθαρή την πορεία τους, με τη βούλα της ελληνικής δικαιοσύνης δεν ακούν από τον ΣΥΡΙΖΑ τίποτα. Mm-hmm. Νιώθετε να σας φέρνει πιο κοντά η υπόθεση αυτή με την Νέα Δημοκρατία όπως σας εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ έχουμε μια προφανή, ένα προφανές σχέδιο του κυρίου Τσίπρα και πολλών ακόμα να σπηλώσουν πρόσωπα, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή του τόπου, και αυτό το έχει πει ο κύριος Πλάκης, που είναι στενότερος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, από τα κεντρικά πολιτικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας
στη Φιλανδική, μπας και αλλάξει κάτι στο ρου της πολιτικής ιστορίας του τόπου. Λοιπόν, το ξέρουμε, θα το αντιμετωπίσουμε. Η δικιά μας παράταξη, ξέρετε, έκανε την αυτοκάθαρσή της, αλλά είναι και αυτή που θεσμικά κατοχύρωσε τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια σε μια σειρά κρίσιμων επιλογών την προηγούμενη περίοδο, ακόμα και μέσα στην κρίση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, είναι κάτι που μας δίνει περηφάνεια για το πώς πορευόμαστε. Επομένως, χαράζουμε τον δρόμο της αυτονομίας. Αυτό δεν σημαίνει κάτι σε επίπεδο πολιτικό, αλλά θα διαλύσουμε και οποιαδήποτε σκιά μπαίνει πάνω από ανθρώπους και παρατάξεις που μας αφορά σε όλο το μέγεθος. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ομιλία, κύριε Χριστίδη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.